Καλημέρα, καλώς ήρθες. Έχεις πάει ποτέ είτε σε γάμο είτε σε εκδήλωση και υπάρχει κέφι και υπάρχει κόσμος που χορεύει και είναι όλοι καλά χορεύουν? Είναι κάποιοι ή κάποιες στην πίστα και χορεύουν στο δικό τους μαγικό κόσμο. Δεν έχουν καμία σχέση με το ρυθμό, δεν έχουν καμία σχέση η αρμονία, η κίνηση δεν έχει καμία αρμονία, παρόλα αυτά αυτοί το ευχαριστούνται. Αν είσαι κάποιος από αυτούς, γράψε ναι από κάτω. Αν πάλι έχεις δει, γράψε πάλι ναι και μια καλημέρα. Αν πάλι θέλετε να δεις τι ακριβώς θέλουμε να πούμε, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Πώς αυτός δηλαδή ο χορός σχετίζεται με τη δική μας τη ζωή. Καλημέρα, είμαστε έτοιμοι να φωνάξουμε και να πούμε την καλημέρα μας. Για χαμηλώστε λίγο. Αν βλέπεις για πρώτη φορά το βίντεο, χαμήλωσε λίγο γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς την καλημέρα και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά από την πλατεία της Ξάνθης ή από όπου αλλού μας βγάλει ο δρόμος, όταν μπορέσουμε να μας βγάλει ο δρόμος, για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άδεια σήμερα η πλατεία, δεν έχει πολύ κόσμο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την ανάγκη να κρατήσουμε και να χορέψουμε στο δικό μας ρυθμό. Άσχετα με το αν ξέρουμε τις κινήσεις, άσχετα αν κρατάμε το ρυθμό, θα πρέπει να ευχαριστιόμαστε το χορό. Αυτό ακριβώς κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που είπαμε. Δεν ξέρω αν έχετε δει και τη διαφήμιση τώρα ενός νερού εμφιαλωμένου με έναν γνωστό ηθοποιό που βγαίνει και λέει αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι η ζωή είναι όπως ο χορός. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τα βήματα, απλά πρέπει να βγαίνει μέσα από την καρδιά σου. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά που σας λέω? Θα πρέπει στη ζωή μας να ακολουθούμε το δικό μας ρυθμό. Όχι μόνο όμως στο χορό, σε όλη μας τη ζωή και σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Μέσα στην εβδομάδα, κάποια στιγμή, η κόρη μου η μεγάλη έπρεπε να δώσει φυσική στο σχολείο διαγώνισμα. Δεν τα πάει και πολύ καλά με τη φυσική, δεν έχει, αντίστοιχα όμως δεν έχει δώσει και το διάβασμα που χρειάζεται, την ώρα που χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά είναι πιο πολύ του καλλιτεχνικού, του θεωρητικού κλάδου. Με τα πρακτικά μαθήματα όπως είναι τα μαθηματικά και η φυσική δεν τα πολύ πάει καλά. Και κάποια στιγμή αγχώθηκε τόσο πολύ, άρχισε να βάζει τα κλάματα, να τσιγρίζει, δεν μπορώ, δεν θέλω, δεν κάνω. Την ηρέμησα και προσπάθησα να τη δώσω να καταλάβει αυτά που έλεγε το βιβλίο με ένα διαφορετικό τρόπο. Δυστυχώς το σχολείο δεν βοηθάει την δημιουργικότητα, δεν βοηθάει ανθρώπους που έχουν έτσι μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο μάθησης να προσαρμοστούν στο αυτό που λέει και να το καταλάβουν. Έτσι λοιπόν προσπάθησα εγώ, πήρα μια χούφτα από μολύβια χρωματιστά και ένα κομμάτι χαρτί α4 και άρχισα με διάφορα χρώματα να κάνω σχεδιάκια, ηλεκτρόνια των αγωγών, κάτι σαν κινούμενα σχέδια. Έτσι έβαλα λίγο χρώμα, έβαλα λίγο παιχνίδι, άρχισα να προσεγγίζω με ένα διαφορετικό τρόπο την επεξήγηση του όλου θέματος που έπρεπε να μιλήσουμε και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, θεωρώ, να τα καταλάβει πολύ καλύτερα από ότι το να γράφει απλώς τους ορισμούς και να προσπαθεί να τα μάθει παπαγαλία. Και έτσι λοιπόν σκέφτηκα αυτό ακριβώς το πράγμα. Ο καθένας στη ζωή μας πρέπει να ακολουθάει το δικό του ρυθμό. Δεν πρέπει να κοιτάει τι κάνουν οι άλλοι. Κάποιος είναι πολύ καλός με τα νούμερα και θέλει να βλέπει μόνο νούμερα, θέλει να βλέπει γραμμένα, να τα έχει όλα έτσι μεθοδικά. Κάποιος άλλος είναι πιο καλλιτεχνικός τύπος. Θέλει χρώμα, θέλει να τα βλέπει με διαφορετικό τρόπο, θέλει σχεδιάκια. Ο καθένας θα ασχοληθήσει και ασχορέψει στο δικό του ρυθμό. Φτάνει να χορεύει, φτάνει να το απολαμβάνει. Όλη η ιστορία είναι αυτό που κάνουμε, να το απολαμβάνουμε. Γιατί για να ξαναπάμε λίγο στους γάμους και τους χορούς, αυτοί που ξέρουν να χορεύουν, πολλοί από αυτούς δεν μπαίνουν στη διαδικασία να χορέψουν γιατί ντρέπονται. Ενώ αυτοί που δεν έχουν ρυθμό, αυτοί που δεν λες και εκείνη τη στιγμή πατάνε στα φύλλα, τρίγος και πατάνε στα φύλλα, το ευχαριστούνται. Διάλεξε τι σε συμφέρει, να ξέρεις χορό και να κάθεσαι στην άκρη επειδή ντρέπεσαι και δεν το απολαμβάνεις, ή να μην ξέρεις και παρόλα αυτά να το νιώθεις μέσα σου μέχρι και το τελευταίο κύτταρό σου να χορεύει και να γουστάρει. Απόλαυσε τη ζωή, μάθε με το δικό σου τρόπο, βρες έναν τρόπο να αφομοιώσεις την πληροφορία και να μάθεις την πληροφορία όπως ακριβώς σου ταιριάζει, είτε είναι υπόσθετη, είτε είναι σχεδιάκια, είτε είναι να βάζεις κάτω α4 στο πάτωμα. Δεν ξέρω τι σε ταιριάζει εσένα, ο καθένας έχει το δικό του. Βρες τον και πάμε μπροστά. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι μας για σήμερα, Σάββατο. Δεν έχουμε και πολύ καλημέρες. Θόδωρε μου καλημέρα, τρελαμένα φοιτητή μου. Άρτη μου καλημέρα, καλώς ήρθες. Εύη μου καλημέρα και σε σένα. Δημήτρη μου καλημέρα. Πανωρέα μου καλημέρα, Άρτη μου καλημέρα στην όμορφη Κάνθη, Μαρινάκη και Στέλιος καλημέρα, πολλά χαμόγελα παντού, καλή συνέχεια σε όλους, να περνάτε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, φιλιά πολλά, γεια σας.